ακόμη συχνά να λέγεται για τις μεταφράσεις των αρχαίων ελληνικών κειμένων. Αυτή είναι μια κακή μετάφραση. Ή κάποιος ρωτά, σε ποια μετάφραση να διαβάσω την Αντιγόνη. Ποιος εκδοτικός οίκος έχει την καλύτερη μετάφραση. Κάποιοι άλλοι δεν χρησιμοποιούν τον όρο μετάφραση, αλλά ερμηνεία, γιατί τον θεωρούν πιο σωστό. Καταρχήν, αμφότεροι οι όροι είναι δόκιμοι. Ερμηνεία σημαίνει εξήγηση, διασάφηση και προέρχεται από το όνομα του Θεού Ερμού, ως ο Θεός που προείσταται εις των λόγων. Μετάφραση είναι η μεταφορά λόγου από μία γλώσσα σε άλλη, εμπροκειμένου από την αρχαία ελληνική στη νέα ελληνική, όχι βέβαια υπό την έννοια ότι η γλώσσα η αρχαία μας είναι νεκρή, όπως ακούσαμε τώρα τελευταία, αλλά υπό την έννοια ότι χρειαζόμαστε μετάφραση ενός κειμένου που είναι γραμμένο σε μία τοπική διάλεκτο, για παράδειγμα. Ποια λοιπόν μετάφραση θα μπορούσε να θεωρηθεί σωστή? Η απάντηση είναι όλες. Και αυτό οφείλεται στον πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Θα πάρουμε ως παράδειγμα την πρώτη φράση από ένα χωρικό της Αντιγόνης του Σοφοκλέους. Βρίσκεται στο στίχο 332 και εξής. «Πολλά τα δεινά, κουδέν ανθρώπου δεινότερον πέλη». «Πολλά είναι τα δεινά και τίποτα δεν είναι πιο δεινό από τον άνθρωπο». Από τη μετάφραση της λέξης «δεινός» θα εξαρτηθεί το νόημα της φράσεως. «Δεινός» όμως σημαίνει «πολλά». Σημαίνει φοβερός, τρομερός, ισχυρός, θαυμαστός, αλλά και ικανός και επιδέξιος. Ας τα δούμε ένα-ένα. Φοβερός είναι αυτός που προκαλεί τον φόβο, άρα η φράση μας θα γίνει. Πολλά προκαλούν τον φόβο και τίποτε δεν προκαλεί τον φόβο περισσότερο από τον άνθρωπο. Τρομερός είναι αυτός που προκαλεί τον τρόμο, την φρίκη. Έτσι έχουμε. Πολλά προκαλούν τον τρόμο και τίποτε δεν προκαλεί τον τρόμο περισσότερο από τον άνθρωπο. Ισχυρός έχει πολλές σημασίες. Σημαίνει καταρχήν δυνατός ρωμαλαίος. Σημαίνει ανθεκτικός, ακατάβλητος, λέμε ισχυρή άμυνα. Σημαίνει έντονος, φοδρός, λέμε ισχυρός άνεμος. Σημαίνει σημαντικός, λέμε ισχυρό επιχείρημα. Επίσης αυτός που έχει μεγάλη επιρροή ή πολιτική δύναμη, λέμε ισχυρή της γης. Έτσι η φράση μας θα γίνει. Πολλά είναι τα ισχυρά με όλες τις παραπάνω έννοιες και τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από τον άνθρωπο. Θαυμαστός είναι ο αξιοθαύμαστος, αυτός που προκαλεί τον θαυμασμό. Πολλά είναι τα αξιοθαύμαστα και τίποτε πιο αξιοθαύμαστο από τον άνθρωπο. Τώρα ικανός έχει πολλές σημασίες. Άξιος. Επιτίδιος, επίσης αρκετός, επαρκής, λέμε για ένα ξενοδοχείο έχει ικανό αριθμό κλινών. Πολλά είναι τα ικανά, τα επιτίδια και τίποτε πιο επιτίδιο, πιο ικανό από τον άνθρωπο. Τέλος, επιδέξιος. Πολλά είναι τα επιδέξια και τίποτε πιο επιδέξιο από τον άνθρωπο. Υπάρχει διαφορά στις διεργασίες μέσα στον εγκέφαλο ενός ανθρώπου που όταν συναντά μία ανάγνωστη λέξη, ανοίγει το λεξικό του, βρίσκει μία σημασία, την βάζει στη θέση της άγνωστης λέξεως, οπότε αν εντυπωσιαστεί μπορεί και να στοχαστεί, οπότε και το ζήτημά του λύγει εκεί. Μπορείτε να φανταστείτε ποιος οργασμός συνάψεων, ποια δραστηριότητα πραγματοποιείται μέσα στον εγκέφαλο όταν στοχάζεται πάνω στην έννοια της λέξεως «δεινός», που έχει όλες τις παραπάνω σημασίες. Επακόλουθο είναι η σκέψη του ανθρώπου να γίνεται βαθύτερη, ωριμότερη. Και αυτό είναι η απόδειξη ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα κάνει τον άνθρωπο πιο ευφυή. Ήδη οι Ευρωπαίοι που επιθυμούν να έχουν ευφυείς ανθρώπους στο μέλλον επαναφέρουν τα αρχαία ελληνικά στα σχολεία τους. Η εκπαίδευση στη χώρα μας δεν προσφέρει στους Έλληνες την παιδεία που έχουν ανάγκη για την επιβίωση του ελληνικού έθνους. Η λύση είναι η αυτοπαιδεία. Η ελληνική γραμματεία βρίσκεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων. Το ίδιο και τα λεξικά της αρχαίας ελληνικής γλώσσης. Πάρτε ένα κείμενο ως αρχή. Ποιο? Οποιοδήποτε. Αυτό που σας έκανε εντύπωση. Προτείνω κάποιο κείμενο του Πλουτάρχου, για παράδειγμα περί παιδών αγωγής, περί δυσιδαιμονίας, γυναικών αρετέ ή περί ευθυμίας. Γιατί η γλώσσα του είναι μεταγενέστερη, πιο κοντά στην καθαρέβουσα, κατανοητή, αλλά εξαιρετικώς επιμελημένη. Καλός ο Σοφοκλής, καλός και ο Όμηρος, αλλά γράφουν ποίηση. Για τον άπειρο αναγνώστη, το κείμενο καθίσταται δυσνόητο.
Διαβάστε καταρχήν το κείμενο στην μετάφραση ώστε να ξέρετε τι πραγματεύεται. Κατόπιν προσπαθήστε να διαβάσετε συγκρίνοντας το αρχαίο κείμενο με τη μετάφραση. Εμβαθύνετε σε φράσεις που σας έκαναν εντύπωση με τη βοήθεια του κειμένου. Είναι εμπειρία ζωής. Είναι η αληθινή παιδεία. Μία λέξη να μελετάτε την ημέρα είναι 365 λέξεις το χρόνο. Αφήστε το συντακτικό και τη γραμματική. Όταν αυτά έκαναν τη γλώσσα μας απεχθή. Όταν αρχίσαμε να μιλάμε σαν παιδιά, δεν μάθαμε πρώτα συντακτικό και γραμματική. Χρειάζεται χρόνος και κόπος, αλλά τα αποτελέσματα δεν θα αργήσουν να φανούν. Είναι πιο ευφυής. Είναι ικανότερος μηχανικός κάποιος που γνωρίζει αρχαία ελληνικά. Είναι πιο ευφυής. Είναι ικανότερος ο ιατρός που γνωρίζει την αρχαία ελληνική γλώσσα. Είναι καλύτερος ένας σερβιτόρος που γνωρίζει αρχαία ελληνικά. Ποια λέξη λοιπόν είναι καταλληλότερη για να αντικαταστήσει τη λέξη δεινός στη φράση του Σοφοκλέους που αναφέραμε? Πολλά τα δεινά και τίποτε πιο δεινό από τον άνθρωπο. Φοβερός, τρομερός, ισχυρός, θαυμαστός, ικανός, επιδέξιος, καταπληκτικός, δυνατός, αξιοθαύμαστος, ακατάβλητος, φοδρός, άξιος, επιδέξιος. Η απάντηση είναι ότι όλες οι παραπάνω λέξεις είναι κατάλληλες. Ωστόσο, ο μεταφραστής πρέπει να διαλέξει μία και εκ των πραγμάτων να παραδώσει μία μετάφραση ατελή. Κάποιος θα πει πως θα επιλέξει σύμφωνα με τα συμφραζόμενα. Μα και από τα συμφραζόμενα δεν βγαίνει κανένα συμπέρασμα για το ποια είναι η ιδανική λέξη. Ακούστε και απολαύστε το υπέροχο κείμενο του Σοφοκλέους. Η μετάφραση είναι του κυρίου Γεωργουσόπουλου. Πολλά γεννούν το δέος, το μέγα δέος ο άνθρωπος γεννά. Περνά τον αφρισμένο πόντο με τις φουρτούνες του νοτιά. Στη μέση σκάβει το βαθύ και φουσκωμένο κύμα. Και την υπέρτατη θεά, τη γη, την άφθαρτη παιδεύει, την ακάματη, οργώνοντας με τα καματερά. Χρόνο το χρόνο φιδοσέρνοντας το αλέτρι. Και των αστόχαστων πτηνών τις φυλές κυνηγά με τα βρόχια, των αγρίων θηρίων τα έθνη, των βυθών την υδρόβια φύτρα, με δίχτυα πλεγμένα, στριφτά, ο τετραπέρατος. Το αγρίμι της βουνοκορφής δαμάζει με τεχνάσματα. Φορεί στον αλόγον την πλούσια χέτη ζυγό και στον τάβρο που βαρβάτος βοσκάει στα όρη. Ένα στον άλλον δίδαξε λαλιά, τη σκέψη σαν το πνεύμα των ανέμων, την όρεξη να ζει σε πολιτείες. Πώς να γλιτώνει το χαλάζι μες στο αγιάζι, την άγρια δαρτή βροχή μέσα στον κάμπο, ο πολυμήχανος. Αμήχανος δεν θα αντικρίσει τα μελούμενα, τον χάρο μόνο να ξεφύγει δεν μπορεί, μόλο που βρήκε ψάχνοντας και γιατριές σαγιάτρευτες αρρώστιες. Τέχνες μαστορικές σοφίστηκε, που δεν τις βάζει ο νους, κι όμως μια στο καλό, μια στο κακό κυλάει. Όποιος κρατεί τον ανθρώπινο νόμο και του Θεού το δίκιο που όρκος το δένει φρικτός, πολίτης. Αλήτης και φυγάς όποιος κλωσάει τ' άδικο, μακάρι και μαποκοτιά. Ποτέ σε τράπεζα κοινή, ποτέ μου βούληση κοινή με κείνον που τέτοια τολμάει.